σελίδα 1079, Β Πέτρου, επιστολή, κεφάλαιο Γ, 3 κεφάλαιο και 8 εδάφιο. 1079. Σελίδα 1079. 8. Εδάφιο 8. Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χιλιά έτη και χιλιά έτη ως ημέρα μία. Δε βραδίνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτο βραδίτητα, αλλά μακροθυμείς ημάς, μη θέλω να απολεστώ στην έσα, αλλά πάντες να έλθω συν εις μετάνοια. Θέλει δε η ελθή ημέρα του Κυρίου σκλέψε νυχτή, καθήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί, και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβειαν, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πειρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί, κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη, προσμένομεν εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Δια τούτου αγαπητοί ταύτα προσμένοντες σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Και νομίζετε σωτηρίαν την μακροθυμίαν του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά τη δοθήσαν εις αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσες τις εντολές αυτού, τις επιστολές αυτού. Λαλών εν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την αδυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και οι αστήριχτοι στραβλένωσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Σεις λοιπόν αγαπητοί προγνωρίζονται στάφτα, φυλάτεστε, για να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από τον στηριγμό σας. Αυξάνεστε δε εις την χάρη και στη γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρως Ιησού Χριστού. Εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος. Αμήν. Αλληλούια. Ο Απόστολος Πέτρος στέλνει την τελευταία του επιστολή χρονικά το 96 περίπου μετά Χριστό και στο τέλος αναφέρεται, αγαπητά μου αδέλφια, για τις έσχατες ημέρες. Και μάλιστα όχι μόνο αυτός αναφέρεται για τις έσχατες ημέρες, αλλά αναφέρεται και για τις αναφορές που κάνει ο Απόστολος Παύλος στις δικές του επιστολές για τις έσχατες ημέρες, γιατί είναι ένα γεγονός συγκλονιστικό ότι η γη αυτή, ο κόσμος αυτός, όλος διαλύεται. Όπως εν τη αρχή είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και εγένετο, καθώς είναι γεγραμμένο εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, έτσι αυτοί όλοι οι ουρανοί και η γη διαλύονται και μάλιστα καταστρέφονται με φωτιά και πάβουν να υπάρχουν. Δεν υπάρχει για τίποτα, η ύλη δεν αλλοιώνεται ούτε εξαφανίζεται, λένε οι επιστήμονες σήμερα και έχουν δίκιο, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι στο τέλος δεν θα υπάρξει τίποτα. Δεν θα μείνει τίποτα. Τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί. Μα εξαφανίστηκαν. Και νέα γη και νέοι ουρανοί θα έρθουν, στην οποία νέα γη και νέους ουρανούς κατοικεί μόνο η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος αποκαλεί τις επιστολές του Παύλου λοιπές γραφές. Και είναι πράγματι οι γραφές, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, οι γραφές της Καινής Διαθήκης, είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια, είναι η πράξη των Αποστόλων και είναι οι επιστολές του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννου, του Ιακώβου, ό,τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας και διαβάζουμε. Και σε όλες τις γραφές αναφέρεται αυτό το συγκλονιστικό γεγονός του τέλους. Όμως ο Απόστολος Πέτρος στην τελευταία του αυτή επιστολή περιγράφει κάτι που θα τολμούσα να πω, αν και σε πολλές άλλες επιστολές το έχουμε διαβάσει, ο Πέτρος όμως το περιγράφει πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ όμορφα, την αρχή και το τέλος. Την αρχή δηλαδή των εσχάτων ημέρων, την αρχή της ημέρας του Θεού. Πολύ γρήγορα το σχέδιο του Θεού είναι ως εξής. Στην αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, ήτανε σκοτάδι, άμορφος η γη, έρημος, αλλά πνεύμα Θεού περιφέρετο περί την γη. Και ο Θεός άρχισε τη δημιουργία. Και δημιούργησε με κέντρο τη γη
όλο τον φυσικό κόσμο, τον υλικό κόσμο, τους αστέρες, τους ήλιους, όλο τον υλικό κόσμο με κέντρο στη γη. Και μέσα από τη γραφή δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά αλλού ζωή, τουλάχιστον ανθρώπινη. Γιατί ο Θεός με τα ίδια του τα χέρια, αφού έφτιαξε λοιπόν τη γη και φύτευσε τη γη και έκανε και ένα ιδιαίτερα όμορφο περιβάλλον τον κήπο της Εδέμ, με τα ίδια του τα χέρια από χώμα έπλασε τον άνθρωπο, τον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο. Και είναι το μοναδικό αυτό πλάσμα το οποίο φτιάχτηκε από τον ίδιο το Θεό για να ζήσει περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα σε αυτό τον υλικό κόσμο, όπως και το σώμα του είναι ύλη, αλλά όμως δεν είναι μόνο ύλη. Έχει και σώμα, ύλη, και πνεύμα και ψυχή. Δηλαδή είναι καταδικασμένος ο άνθρωπος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, να υπάρχει αιώνια. Βεβαίως ο Θεός δεν τον έφτιαξε καταδικασμένο να υπάρχει αιώνια, τον έφτιαξε ευτυχισμένο και ευλογημένο να κληρονομεί στη Βασιλεία των Ουρανών και να είναι στους αιώνες των αιώνων μαζί με το Θεό. Από εκεί και πέρα ο Θεός έφτιαξε και την Εύα από την πλευρά του Αδάμ, δημιουργήθηκε και επετέλεσε ο Θεός τον πρώτο γάμο, γιατί ο Θεός θέσπισε το γάμο στο ανθρώπινο είδος, στον άνθρωπο. Ο ίδιος έκαμε και πάντοτε ο ίδιος κάμει τους γάμους των ανθρώπων οι οποίοι τον επικαλούνται. Ο ίδιος πάντρεψε τον Αδάμ και την Εύα και γίνε η πρώτη οικογένεια. Όμως, και αυτό είναι αν όχι το περίεργο, το χαρακτηριστικό του Θεού, ότι μέσα σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον του κήπου της Εδέμ, ο Θεός δεν έθεσε μόνο τον Αδάμ και την Εύα, αλλά επέτρεψε και στον ενάντιο του Θεού, τον διάβολο και τον σατανά. Σατανά σημαίνει ενάντιος, διάβολο σημαίνει κατήγορος, διαβάλλει, και τον εχθρό του λοιπόν επέτρεψε να εισέρχεται. Και βέβαια ο εχθρός του Θεού και εχθρός του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι το αγαπητό δημιούργημα το οποίο θέλει να γίνει και παιδί του στους αιώνες των αιώνων, βρέθηκε μέσα στον κήπο της Εδέμ αντιμέτωπος με τον διάβολο. Πολύ εύκολα πια ο διάβολος τον πλάνησε και τον έκαμε παραβάτη. Αυτή είναι η προσπάθεια του διαβόλου, και αυτό επιτρέπει και ο Θεός. Αυτό είναι όλο ότι επιτρέπει ο Θεός. Δεν επιτρέπει ο Θεός τον διάβολο ούτε να τον κυριαρχήσει, ούτε να τον καταβάλει, ούτε, δεν μπορεί ο διάβολος να κάνει τίποτα στον άνθρωπο. Το μόνο που επιτρέπει ο Θεός είναι να του δώσει την ευκαιρία του διαβόλου να τον πολεμήσει, να τον νικήσει, να τον κάνει, και αυτή είναι η νίκη του διαβόλου, να τον κάνει παραβάτη. Γι' αυτό υπήρχε μία όλη και όλη εντολή στον παράδεισο. Βλέπεις αυτό το δέντρο που έχει τον καρπό της γνώσεως του καλού και του κακού? Α, όλα τα άλλα είναι στα χέρια σου. Και αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Όλα είναι στα χέρια του ανθρώπου. Ένα πράγμα δεν σου επιτρέπεται. Να φας από αυτό το καρπό της γνώσεως του καλού και του κακού, ένα πράγμα δεν επιτρέπεται στον άνθρωπο, η αμαρτία. Και πάσα αμαρτία είναι ανομία. Οτιδήποτε είναι αντίθετο από το θέλημα του Θεού είναι αμαρτία. Μόνο αυτό απαγορεύεται στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος απολαμβάνει στην παρουσία του Θεού τα πάντα. Η οικογένειά του, τα παιδιά του, τη ζωή του, τον ύπνο του, το ξύπνιο του, το φαΐ του. Όλα τα απολαμβάνει, γιατί προσεύχεται και ο Θεός τα ευλογεί. Τη δουλειά του όλα τα απολαμβάνει ο άνθρωπος του Θεού. Ένα πράγμα δεν του επιτρέπεται, η αμαρτία. Εάν δεν καταφέρει ο διάβολος τον άνθρωπο να τον πλανήσει, γιατί είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Εάν δεν καταφέρει ο διάβολος να τον πλανήσει και να στρέψει ο άνθρωπος την προσοχή του, όπως τον Αδάμ και την Εύα, προς την αμαρτία και πέσει στην αμαρτία, τότε ο άνθρωπος χάνει τη δύναμή του, χάνει την ισχύ του, χάνει τη χαρά του, χάνει την εξουσία του, χάνει το περιβάλλον του Θεού. Και ενώ ο Θεός τον επισκέπτεται τον Αδάμ και την Εύα κάθε δειλινό και απολάμβανε ο Θεός τον άνθρωπο και οι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, το Θεό, σταμάτησε αυτή η επικοινωνία, και όχι μόνο αυτό, αλλά πια δεν μπορούσαν να κατοικήσουν στον ίδιο τόπο. Και έτσι ο Αδάμ και η Εύα εξορίστηκαν από τον παράδεισο και ο παράδεισος ξεράθηκε. Γιατί ο παράδεισος είχε φτιαχτεί για τον Αδάμ και την Εύα.
Αφού έφυγε, δεν είχε λόγο ύπαρξης. Δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Όταν θα φύγει η Εκκλησία του Χριστού, αυτό εδώ πέρα το κτίριο θα γκρεμίσει. Άχρηστο, θα βρωμίσει. Δεν θα έχει λόγο ύπαρξης και θα είμαστε στον ουρανό. Ο Αδάμ και η Εύα έφυγε από τον Παράδεισο. Από εκεί και πέρα άρχισε πια ο άνθρωπος να ζει κάτω από έναν καινούριο άρχοντα, τον άρχοντα του κόσμου τούτου, ο οποίος τον καταδυναστεύει, τον καταδυναστεύει και θα εξακολουθεί να τον καταδυναστεύει. Και δεν υπάρχει πια καμία σωτηρία. Καμία σωτηρία. Ο άνθρωπος ο αδύναμος, γιατί είναι κατώτερος από τον άγγελο, το χερούβι του επισκιάζουν τον διάβολο, έχει καμία πιθανότητα να τον νικήσει. Είναι πλανών, πλανόμενος. Πάει, τέλειωσε. Και θα λέγει κανείς και ο Θεός έκανε ένα τόσο μεγάλο λάθος. Δεν ήξερε ότι θα πέσει ο άνθρωπος. Δεν ήξερε. Εδώ το ξέρουμε εμείς τόσο απλό. Λέμε δεν υπάρχει πιθανότητα ο άνθρωπος να νικήσει τον διάβολο, γιατί ο διάβολος είναι ανώτερον. Πιο σοφός, πιο δυνατό. Ο άνθρωπος είναι κατώτερος από τους αγγέλους. Δεν το φανταζότανε, δεν το περίμενε. Τον έφτιαξε για να νικηθεί. Η αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι ότι τον έφτιαξε να νικηθεί. Αν και αυτό φαίνεται στην αρχή, τον έφτιαξε για να θριαμβεύσει. Αλλά ο θρίαμβος αυτός του ανθρώπου δεν έρχεται από μόνος του. Γιατί ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και έτσι ο θρίαμβος του ανθρώπου έρχεται δια της πίστεως. Στο υπερπάνω όνομα που είναι δοσμένο μεταξύ Θεού και ανθρώπων, το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ο άνθρωπος νικάει, θριαμβεύει, αλλά δια του Ιησού Χριστού. Την πτώση του ανθρώπου την ήξερε, αλλά και την Ανάσταση του ανθρώπου την ήξερε. Ή μέσα στο σχέδιο του Θεού ήταν ότι θα έρθει τελικά η ιστορία του ανθρώπου που θα περάσει από την πίστη, από την αθωότητα, από την πίστη, από τον νόμο και θα φτάσει στη χάρη με την έλευση του Ιησού Χριστού. Με τη δημιουργία της Εκκλησίας του Χριστού, που πια πάλι ο άνθρωπος γίνεται παιδί Θεού, γιατί λαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του. Πια μέσα του κατοικεί αυτός που είναι ισχυρότερος από αυτόν που βασιλεύει στον κόσμο. Τώρα τα παιδιά του Θεού έχουν εξουσία, όχι δική τους, δοσμένη, όπως και τα παιδιά του Θεού είναι φως, αλλά όχι δικό τους, δοσμένο. Ο Θεός είναι φως και από το φως που είναι ο Χριστός έχουμε εμείς. Ο Θεός είναι η αγάπη και από την, Θεός είναι αγάπη και από την αγάπη του Θεού έχουμε εμείς. Ό,τι έχουμε εμείς είναι από το Θεό. Και ό,τι έχει ο Θεός το έχουμε και εμείς. Δεν είναι πολύ ωραίο, αδερφοί? Αν σκεφτείς να το ξαναπώ λίγο, γιατί είναι συγκλονιστικό κατά την ταπεινή μου γνώμη αν το συνειδητοποιήσεις. Ό,τι έχει ο Θεός το έχουμε και εμείς. Όλα τα χαρακτηριστικά του Θεού είναι δοσμένα σε εμάς δια του Ιησού Χριστού. Τι θέλετε? Το Λόγο τον έχουμε. Το Πνεύμα το Άγιο το έχουμε. Τα χαρακτηριστικά του Θεού, μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυεύσπλαγνος, ελεήμων, ικτήρμων, όλα τα χαρακτηριστικά του Θεού τα έχουμε και εμείς. Μέσα από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, μέσα από την επέμβαση του Ιησού Χριστού. Κληρονομιά αιώνια. Αιώνια ζωή μέσα μας. Τη Βασιλεία του Θεού μέσα μας. Το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό έτσι και στη γη. Ό,τι έχει ο Θεός στο έχει χαρίσει. Δεν έχει κρατήσει τίποτα για τον εαυτό του. Τη δύναμη και την εξουσία για να νικήσει τον διάβολο την έχεις. Και όλα αυτά τα έχουμε δικά μας και τα απολαμβάνουμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει, αδερφοί αγαπητοί, ότι η εντολή του Θεού είναι μία. Να πιστέψετε στο όνομα αυτού τον οποίον απέστειλε. Να πιστέψετε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και εν το ονόματι του Ιησού Χριστού έχετε ζωή αιώνιον. Και έχοντε ζωή αιώνιον έχετε τα πάντα. Τα πάντα. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού ότι εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει έλλειψης ουδεμία. Τα πάντα είναι πλήρη εν αυτό. Και όταν το καταλάβει η ψυχή μας ότι έχουμε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού, από εκεί και πέρα, αδερφοί αγαπητοί, τότε τα απολαμβάνουμε κιόλας.
Ο Θεός όταν έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, του πέρασε από μπροστά όλα τα ζώα, να καταλάβει τι έχει, του γνώρισε όλο τον παράδεισο. Και ο Αδάμ έδινε ονόματα. Του έδειξε όλα τα δέντρα. Δεν υπήρχε μυστικό μέσα στον παράδεισο που ο Θεός δεν το έδειξε και δεν το χάρισε και δεν το έδωσε στην εξουσία του Αδάμ. Ακόμη τώρα περισσότερο. Δεν υπάρχει μυστικό. Ξέρετε τι λέει ο Χριστός. Δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, φίλους μου σας λέγω. Γιατί όλα όσα άκουσα από τον πατέρα μου σας τα είπα. Δεν κράτησες τίποτα για σένα, τίποτα λέει. Τίποτα ο Ιησούς Χριστός δεν κράτησε για τον εαυτό του. Και μάλιστα έρχεται ακόμη και λέει κάτι που επίσης είναι συγκλονιστικό. Εσείς τα κάνετε πιο πολλά από αυτά τα οποία έκανα εγώ. Όταν ήμουν στη γη. Πλήρησενε αυτό. Μέσα εδώ είναι και γραμμένο, υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, υπάρχουν και κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Σοφία, γνώσεις εδώ μέσα, δύναμης μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, εξουσία, ισχύς εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, αιώνια ζωή χαρισμένη μέσα μας. Αδελφοί αγαπητοί, τα έχουμε όλα. Και μερικές φορές γκρινιάζουμε, παραπονιόμαστε, στενοχωριόμαστε. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, γιατί παιδί μου, τι σου λείπει. Τι είναι αυτό που θέλεις και δεν στο δίνω εγώ. Δεν σου έχω υποσχεθεί, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Να, ό,τι αιτήσεις θα το λάβεις. Το πιστεύεις τούτο. Αιτείτε, συνεχίζετε να ζητάτε. Αιτείτε και θα λαμβάνετε συνέχεια. Γιατί εγώ θέλω η χαρά σας να είναι πλήρης. Και έτσι αδελφοί αγαπητοί, ερχόμενος ο Ιησούς Χριστός, έδωσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού τα πάντα στον άνθρωπο. Όμως, τα πάντα μέσα στον υλικό κόσμο. Γιατί στην πραγματικότητα η ολοκλήρωση της τελειότητος θα είναι όταν θα λάβουμε το νέο αναστάσιμο ανεστημένο σώμα, το σώμα του Ιησού Χριστού με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και έτσι φτάνουμε τώρα στο τέλος. Όλα άρχισαν το 33 περίπου μετά Χριστό με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, όταν αρχίζει από εκεί ο Ιησούς Χριστός να προφητεύει αλλά και να λαμβάνει χώρα το σχέδιο του Θεού της χάριτος και των εσχάτων ημερών. Ο λαός Ισραήλ, γραμματείς, φαρισαίοι, ιερείς, αρχιερείς, όταν σταύρωσαν τον Χριστό φώναζαν το αίμα αυτού σε μας και στα παιδιά μας. Χωρίς να ξέρουμε τι λένε. Και αυτό έγινε το 33, το 70 μετά Χριστό, ο Τίτο, οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν το Ισραήλ και κατέσφαξαν όλους τους Ισραηλίτες. Τρομακτικός διωγμός. Τις γυναίκες τις έσκιζαν τις σκυλιές για να τις πάρουν τα χρυσαφικά που τα κατάπιναν, λένε, λέει η ιστορία. Τρομακτικός διωγμός, αλλά από εκεί και πέρα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση να γυρίζει το ρολόι του Θεού. Και έτσι ο λαός Ισραήλ εξαφανίστηκε το 70 μετά Χριστό. Αλλά η υπόσχεση του Θεού ήταν ότι θα τους επιστρέψω. Και κανένας δεν το πίστευε εκτός από αυτούς που διάβαζαν τη γραφή. Και αυτοί που διάβαζαν τη γραφή έλεγαν θα γίνει. Και άρχισε να και μπήκαμε στον 20ο αιώνα, όπου αρχίζουν οι αρχές οδύνων. Για πρώτη φορά πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Όπως είπε η Γραφή, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Σημεία έχουν αρχίσει ήδη να εξελίσσονται. Ταραχές κατά τόπους, επαναστάσεις, πείνες, αρρώστιες. Σεισμοί αυξανόμενοι. Μέχρι που το 1948 δημιουργείται, πριν το 1948 δημιουργείται η εκπλήρωση το αίμα του Ιησού Χριστού σε μας, τώρα και στα παιδιά μας με το Ολοκαύτωμα και το Χίτλερ. Και έτσι έκλεισε ο κύκλος της κρίσης στο λαό Ισραήλ. Και αμέσως μετά, ενώ κανείς δεν μπορούσε να το υποψιαστεί και να το φανταστεί, το 48 ένα μικρό κράτος γεννιέται στην Ιερουσαλήμ. Και αυτό το μικρό κράτος λέγεται Ισραήλ. Και αρχίζουν οι Ισραηλίτες να επιστρέφουν από όλο τον κόσμο. Πολύ μικρό κράτος.
500.000 ξεκίνησαν. 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Αλλά ο Θεός υποσχέθηκε ότι αυτό το κράτος θα αποκτήσει πολύ μεγάλη δύναμη και εξουσία και πλούτο. Και κανένας δεν το φανταζότανε. Και σήμερα είναι η τρίτη πυρηνική δύναμη στον κόσμο. Έτσι δεν είναι, η τρίτη. Ή τέλος πάντων ανάμεσα στις λίγες πυρηνικές δυνάμεις, να μην πω τρίτη, νομίζω. Κατά ισχύν ότι είναι η τρίτη. Είναι πρώτα η Αμερική, μετά η Ρωσία, μετά το Ισραήλ, κατά ισχύ. Και μετά είναι νομίζω η Κίνα. Μετά είναι το Πακιστάν και δεν σημαίνει. Έχω την εντύπωση, δεν επιμένω, δεν το έχω μετρήσει, αλλά έτσι έχω διαβάσει. Η τρίτη κατά ισχύ πυρηνική δύναμη στην ανθρωπότητα. Οι επιτυχίες του λαού Ισραήλ τρομακτικό στην περιοχή. Αλλά το σημείο μεγάλο, η Ιερουσαλήμ. Για την Ιερουσαλήμ ο Λόγος του Θεού μιλάει πολύ σοβαρά πράγματα. Θα είναι πατουμένη υπό των εθνών. Και είναι μόνη πρωτεύουσα στον κόσμο. Που είναι η Ιορδανία, είναι οι Έλληνες, είναι οι Παλαιστίνοι, είναι οι Ισραηλίτες, είναι όλοι, ξέρω εγώ πόσες φυλές είναι και πατούν την πόλη αυτή. Η μόνη πόλη που έχει πολλές εθνικότητες. Αλλού λέει ο Λόγος του Θεού θα είναι λίθος προσκόμματος και ποτήριον ζάλης. Και είναι έτσι. Και θα συνεχίζει να είναι. Από εκεί και πέρα πια από το 48 και έπειτα άρχισε πραγματικά η αντίστροφος μέτρησης. Δεν θα παρέλθει η γενεά αυτή. Έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Και ύστερα θα έρθει το τέλος. Τι να πούμε τώρα για τα σημεία. Τι να πούμε. Τι να πρωτοπούμε. Να πούμε για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Να πούμε για την αμαρτία που φτάνει στο πλήρες. Να πούμε για την πορνεία, για τη μοιχεία, για την ακαθαρσία. Εγώ όμως άλλα πράγματα θα πω σήμερα. Για τα αδιέξοδα που οδηγείται η ανθρωπότης. Και φανερώνουν το τέλος. Οικονομικό αδιέξοδο στην ανθρωπότητα. Αυτή τη στιγμή ένα τρομερό πρόβλημα που υπάρχει ανάμεσα στην ανθρωπότητα είναι οι εξαγωγές των ενδυμάτων από την Κίνα. Καταστρέφουν οικονομίες. Και βλέπετε πώς ξεσηκώνονται οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι, απλό. Δεν μιλάω για όπλισμο. Για τίσερ, για φανελάκια, για φουστίτσες και για μπλουζάκια. Καταστρέφονται οι οικονομίες. Η Ευρώπη αντέδρασε, δεν μπορεί όμως να κάνει τίποτα. Γιατί είναι εκατομμύρια οι εξαγωγές των Κινέζων. Έπειτα δεν υπάρχουν πια ζωτικοί χώροι. Δεν έχουν που να εξάγουν. Ο ένας βγάζει το μάτι του αλλού τώρα. Εκεί πάει η ιστορία. Κάποτε υπήρχαν οι ζωτικοί χώροι καινούργοι. Λέει θα εξάγουμε στην Ασία. Άνθησης μεγάλη. Θα εξάγουμε στην Αμερική και στην Ευρώπη. Αντίστοιχα, άνθησης μεγάλη. Στη Μέση Ανατολή. Τώρα είχαν μια ελπίδα στον καινούριο ανατολικό κόσμο, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, αποτυχία. Εκεί δεν υπάρχει ανάπτυξη. Προσπάθησαν στην Αφρική, αποτυχία. Δεν έχουν τώρα να εξάγουν, ψάχνουν να βρουν τους εξωγήινους να κάνουν εξαγωγή τώρα. Δεν μπορεί, οικονομικό αδιέξοδο. Ανεργία, φτώχεια. Ο καινούριος ορισμός των οικονομικών βιβλίων, deflation, αποπληθωρισμός. Δεν υπήρχε όταν σπούδαζα εγώ. Δηλαδή θα πέφτουν οι τιμές στα καταστήματα, αλλά κανείς δεν θα μπορεί να μπει μέσα γιατί δεν θα έχει λεφτά να αγοράσει. Και μην πείτε ότι το βλέπουμε. Και ακόμη δεν το έχουμε δει. Ή απαξίωσης. Παράγεται κάτι, ζει 1, 2, 3 μήνες και πεθαίνει. Τα κινητά, τα χαρίζουμε. Τα κομπιούτερς. Λέει είναι 3 ετών, λέει πέταγμα καινούριο. Δηλαδή είναι σαν να γεννιόνται γέροι οι άνθρωποι. Η πρόοδος είναι τόσο μεγάλη που η ζήτηση έχει ξεπεραστεί προπολού πριν γεννηθεί. Κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης γερνάει. Για να το καταλάβουμε πιο καλά σαν άνθρωπο. 9 μήνων που γεννιέται γέρασε. Λέει τώρα δεν κάνεις. Έπρεπε να έχεις γεννηθεί από την αρχή. Πολιτικό αδιέξοδο. Κοινωνικό αδιέξοδο. Το πολιτικό αδιέξοδο οδηγεί κατευθείαν, μα κατευθείαν, σε κοινωνικά προβλήματα.
Αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα που δεν φαίνονται αλλά υπάρχουν είναι στην Αμερική. Περιμένουν από στιγμή σε στιγμή έκρηξη, εμφύλιο. Δεν είναι μόνο το φυλετικό το οποίο έχει άλλες ρίζες, αλλά είναι το οικονομικό. Είναι το χάσμα μεταξύ των δύο γενιών, οι πολύ πλούσιοι και οι πολύ φτωχοί. Δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πρόβλημα μεγάλο στο κοινωνικό αδιέξοδο οι αρρώστιες. Στην Αφρική μεγάλο το ποσοστό των θανάτων από AIDS. Τώρα έχουν δε εμφανιστεί καινούργιες επιδημίες. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό ότι ήταν αυτός ο πυρετός που έφερνε θάνατο, δεν θυμάμαι πως το λέγανε, το ξέχασα κιόλας, ή τη γρήπη των πουλερικών ή καινούργιες επιδημίες. Που αν πάρουν διάσταση, επειδή τώρα όλος ο κόσμος έγινε ένα μικρό χωριό με την επικοινωνία των ανθρώπων, δεν γλιτώνει κανείς. Κοινωνικό αδιέξοδο λοιπόν από τις ασθένειες, από τα οικονομικά, από τις ασθένειες, από την εργασία. Κοινωνικό αδιέξοδο, ανεργία, φτώχεια. Κατά χιλιάδες απολύσεις. Και δεν βρίσκουν τρόπο να τους αντικαταστήσουν τη δουλειά. Τα διέξοδα είναι το χαρακτηριστικό της εποχής μας. Όποιο επιστημονικό βιβλίο περιοδικό να διαβάσετε για το αδιέξοδο μιλάει. Να μην πω το αδιέξοδο στις πρώτες ύλες, το αδιέξοδο στα καύσιμα, το αδιέξοδο στο περιβάλλον, άλλο μεγάλο αδιέξοδο, να μείνω λίγο στο περιβάλλον, με το θερμοκήπιο. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν να μην μολύνουν τον πλανήτη. Είναι τόσα τα συμφέροντα και τόσο καταστροφικές οι συνέπειες αν σταματήσουν να μολύνουν τον πρώτο πλανήτη. Όλος ο κόσμος έχει καταλάβει πια ότι δεν πάμε άλλο. Δεν πάει άλλο. Εμείς το έχουμε καταλάβει από τη γραφή και αυτοί το έχουν καταλάβει από τα δεινά. Θα αποψυχούνε από τα μέλλοντα να συμβώσει. Και ενώ θα φτάνουμε προς το τέλος, ένα ωραίο σημείο είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Γιατί έχουμε και ωραία σημεία, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο τούτο θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Κήρυγμα του Ευαγγελίου, ναι, αλλά όχι μέσα από κατεστημένες εκκλησίες που δεν έχουν το Ευαγγέλιο. Θρησκείες έχουνε, Χριστό δεν έχουνε. Μέσα από αγράμματους και ιδιώτες όπως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Από ψαράδες, από επαγγελματίες, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση ούτε με αρχιερείς, ούτε με γραμματείς, ούτε με φαρισαίους, ούτε με τον νόμο, τίποτα. Ξαφνικά βγαίνει ο Πέτρος ο ψαράς. Ναι, αλλά ο Κύριος τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και γράφει αυτή την υπέροχη επιστολή. Ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, ο Ματθαίος, ο Λεβίτης. Και όλοι οι άλλοι οι Απόστολοι και όλοι οι άλλοι οι αδελφοί μας της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και το χαρακτηριστικό της πρώτης και της έσχατης Εκκλησίας είναι η έκρηξη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί όλα ο Θεός τα κάνει διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίο. Η έκρηξη του Πνεύματος του Αγίου. Και τι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχέει από το πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει. Μια καινούργια εκκλησία. Με νέο όνομα. Εκκλησία του Χριστού. Που δεν έχει καμία σχέση με όλες τις άλλες εκκλησίες. Μια εκκλησία που έχει τρία χαρακτηριστικά. Μικράν δύναμη, φυλάει το λόγο του Θεού και δεν αρνείται το όνομα του Χριστού. Αυτή είναι η εκκλησία των εσχάτων ημερών, η εκκλησία της Φιλαδελφίας, με ένα μεγάλο, πραγματικά όμως μεγάλο χαρακτηριστικό, το αγαπάτε αλλήλους. Τι εκκλησία είναι γεμάτη από αγάπη. Και η αγάπη δεν είναι ανθρώπινη, δεν είναι με προσπάθεια, με αγώνα να σε αγαπήσω, όχι. Η αγάπη του Θεού είναι αυτή, η αγάπη του Χριστού είναι αυτή που μας εισφύγει και η αγάπη του Θεού είναι αυτή που είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών, δια Πνεύματος Αγίου. Μια εκκλησία που πολλαπλασιάζεται, μια εκκλησία που οικοδομείται, μια εκκλησία που αυξάνει, όχι εξιδίας ικανότητος ή εξιδίων δυνατοτήτων, αλλά ο Ιησούς Χριστός προσθέτει κάθε μέρα τους σωζωμένους στην εκκλησία.
Δεν έρχεται μέσα στην εκκλησία κάποιος επειδή τον προσκάλεσε κάποιος άλλος. Στην εκκλησία έρχεται αυτός τον οποίο προσθέτει ο Χριστός. Και όλοι μας είμαστε προσκεκλημένοι του Θεού και προστεθειμένοι στην εκκλησία του Ιησού Χριστού και βαφτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Αλληλούια. Μια εκκλησία καινούρια. Μια εκκλησία πρωτοφανής, μια εκκλησία που δεν την έχουν ξαναδεί οι άνθρωποι. Τι θέλουν αυτοί εδώ? Έτσι έλεγαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Πού θα καταντήσει αυτό? Για να τους απειλήσουμε να σταματήσουν, όσο τους απειλούσαν τόσο πιο πολύ κηρύτανε. Για να τους φυλακίσουμε να σταματήσουν, όταν τους φυλάκιζαν άγγελος τους ελευθέρωνε. Δεν σταματάει αυτή η εκκλησία. Αυτή η εκκλησία είναι ένα ποτάμι, αλλά ποτάμι ουρανού. Αλληλούια. Δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει. Ορίεται ο διάβολος. Αλλά είναι νικημένος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι πάνω σε αυτή την εκκλησία. Αναπαύεται το Πνεύμα του Άγιο. Είναι το σώμα του Χριστού. Και κεφαλή ο ίδιος ο Χριστός. Και πατέρας ο ουράνιος. Δεν έχει αρχηγούς αυτή η εκκλησία. Ποιος είναι αρχηγός σας? Ο Χριστός. Δεν είσαι εσύ. Τι είσαι εσύ? Δούλος, υπηρέτης. Και τι είμαστε όλοι μας? Ο ένας υπηρετεί τον άλλον. Δεν βλέπει ο ένας τον άλλον ούτε για να τον εκμεταλλευτεί, ούτε για να του δώσει εντολές, ούτε κατευθύνσεις, ούτε να του πει τι να του κάνει. Και ποιος από εμάς είναι άξιος να πει στον άλλον τι να κάνει? Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που όλα είναι έτσι, πάνω κάτω. Τι να κάνω? Έρχονται και τρομάζω. Αδερφέ, τι να κάνω εδώ? Προσευχή σου. Λέει, εσύ τι λες? Να προσευχηθώ. Πού να πω? Πού τολμάω να πω? Εκείνος που λέει πάντοτε είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλληλούια. Σε όλους μας. Με όλους μας συνεργάζεται. Με όλους μας μιλάει. Όλους τους ευλογεί. Όλους τους αυξάνει. Όλων τα αιτήματα τα ακούει. Και όλη του τη δύναμη και τη χάρη την κάνει, τη δίνει σε εμάς. Αλληλούια. Τώρα έτσι πως σας βλέπω, σας βλέπω και πολλούς σήμερα. Και λέω, Κύριέ μου, όλοι αυτοί και εγώ μαζί, πού γνωριζόμαστε, πού κανένας δεν ήξερε ένας τον άλλον. Καμία πιθανότητα δεν υπήρχε να γνωριστούμε. Μόνο την πεθερά μου εγώ ξέρω, από όλους εσάς. Έκανα τη γυναίκα μου βέβαια, αλλά μόνο την πεθερά μου. Αλλά ο Θεός το κάνει. Και ξέρετε, δεν είμαστε μια εκκλησία που είμαστε έτσι μια ένωση σε ένα κόμμα, μια συνεργατική ομοσπονδία. Είμαστε αδελφότης, αδελφοί. Την αδελφότητα τιμάται, λέει ο Λόγος του Θεού. Αδελφότης. Αδέλφια εν Χριστώ Ιησού. Σεις πάντες αδελφοί είστε. Και όλοι μαζί τι κάνετε? Δοξάζουμε το Θεό. Υμνούμε, ευλογούμε. Εξητούμε, επικαλούμε θα το όνομα του Χριστού. Όλοι μαζί επιτιμούμε το διάβολο. Αλληλούια, και εξαφανίζεται. Δεν κάνουμε τον έξυπνο, γιατί δεν είμαστε έξυπνοι. Αλλά αν καυχόμεθα, στο όνομα του Χριστού καυχόμεθα. Αυτή είναι η καύχησή μας. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Και ποια είναι η καύχησή σας? Ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος όλων των δυνάμεων, με κάλεσε και με έκανε φίλο του. Κύριε Θεέ μου, ο Κύριος όλων των δυνάμεων σε έκανε φίλο του. Μα φίλο του, αδελφό του. Κύριε Θεέ μου, προσευχόμουν λοιπόν και λέω, και έλεγα μέσα μου, λέω, Κύριε, θα πάω να της πω αυτής της κοπελιάς, της αδελφής, θέλω να με βλέπεις σαν πατέρα σου. Μετά λέω, έρχεται ο Θεός, ας πούμε, και λέω, όχι, όχι, λέω, πατέρας είναι ο ουράνιος. Το βρήκα. Θα με βλέπεις σαν αδελφό σου. Όχι, 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 λέω, ούτε αδελφός. Λέω, ο αδελφός σου είναι ο Χριστός. Λέω, τι να του πω, τώρα τι να της πω? Της πω, τι να, Κύριε, τι να της πω? Να της πεις να με βλέπεις σαν τον ποιμένα της εκκλησίας. Αυτό που είσαι να της πεις. Τίποτα άλλο να της πεις. Σαν πρεσβύτερο που επιμελείται και μέλει να δώσει λογαριασμό. Γι' αυτό σε βλέπει με φόβο. Εγώ για σένα θα δώσω λογαριασμό στο Θεό. Οχ. Και συνεχίζει. Αλλά και οι άλλοι για σένα θα δώσουν λογαριασμό στο Θεό. Για μένα.
Αλλά αυτό με βολεύει. Και εγώ θα δώσω και αυτοί θα δώσουν. Όλοι μαζί ο ένας για τον άλλον. Γιατί το σκανδάλιζες, λέει. Ποιον σκανδάλιζες? Αυτό. Πάπα, πηγαίνει το να σκανδαλίσω. Τι να κάνω, να τον υπηρετήσω. Να προσεύχουμε για αυτόν. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, σας δηλώνω ότι δεν είμαι τίποτα για κανέναν. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Μ' άρεσε που θα πάτε. Πώς, σαν πατέρα σου θέλω να με έχεις. Απαπαπαπαπα. Σαν αδερφό σου. Απαπαπαπαπα. Σαν υπηρέτη σου. Καλώς. Καλώς. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν έχουμε τίποτα, αδερφοί, να προσφέρουμε. Ένα πράγμα έχουμε να προσφέρουμε. Την αγάπη μας. Την υπομονή μας. Τη μακροθυμία μας. Να το πω πιο απλά, την αγκαλιά μας. Δεν έχουμε να προσφέρουμε τίποτα. Την προσευχή μας. Ένα γλυκό λόγο ενθάρρυνσης, πίστης, παρηγοριάς. Και όλα αυτά είναι το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι η νύμφη. Αυτή είναι την οποία ο Θεός, ο Χριστός θα παρουσιάσει αγία, αμόμητο. Μια εξακυλίδα ηρητίδα, ητή των τιούτων. Μια εκκλησία τέλεια. Και ενώ μέσα στον κόσμο θα αυξάνει το πνεύμα του πονηρού και του αντίχριστου, μέσα στην εκκλησία θα αυξάνει η δύναμη του πνεύματος του Αγίου. Και ξαφνικά όταν θα φτάσει στο απροχώρητο, το φως με το σκοτάδι, ξαφνικά θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού. Ταρατατάμ, αυτό είναι καουμπόικο, δεν είναι από αυτό. Ταρατατάμ, η σάλπιγγα του Θεού. Και όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, αδελφοί, θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού και η φωνή του Αρχαγγέλου. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Και ξαφνικά το σώμα μας αυτό, με τη χάρη του Χριστού, εάν μείνουμε μέχρι τέλους, εάν υπομείνουμε μέχρι τέλους, το σώμα αυτό θα μεταμορφωθεί. Το θνητό σε αθάνατο, το φθαρτό σε άφθαρτο. Και μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού θα βρεθούμε στο μεσουράνημα εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και θα δούμε τον αγαπημένο μας πρόσωπο με πρόσωπο. Και θα δούμε τον αγαπημένο μας με μάτια σαν τα δικά του. Με σώμα σαν τα δικό του. Όμοι με αυτόν. Δεν εξεύρω, φωνάζει ο Απόστολος Ιωάννης στα γεράματά του. Τι θέλω μεν είστε εκεί πάνω. Αλλά ένα εξεύρω με τα βεβαιότητος, ότι θα είμαστε όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Αλληλούια. Ήδη. Φτιστοί, λένε οι άνθρωποι. Δίδυμοι. Όλοι πρωτότοκοι. Εκκλησία πρωτοτόκων. Όλοι αναγεννημένοι. Βαφτισμένοι με πνεύμα Άγιο. Πλήρης πνεύματος Αγίου. Και εκεί στον ουρανό 7 χρόνια. Θα περιμένουμε μαζί με τον Χριστό να έρθουν εκεί οι σύντουλοι. 7 χρόνια κάτω στη γη ο Αντίχριστος. Πράγματα τρομερά και απίστευτα. Από το κακό στο χειρότερο. Δεν θα αναφερθώ γιατί είναι τα δεινά των εσχάτων ημερών με πραγματικά τελειωτική μορφή τις τελευταίες μέρες. Όταν θα γίνει τέτοια θλίψη που δεν έχει γίνει ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνει στην ανθρωπότητα. Τέτοια θλίψη. Οι άνθρωποι θα μασάνε τη γλώσσα τους. Οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούνε. Και ξαφνικά πάνω στον ουρανό θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Θα φανεί ο Ιησούς Χριστός ερχόμενος με τα δόξης εν εφέλες στη Δευτέρα Παρουσία. Τότε όλοι οι άνθρωποι θα μαζευτούν για να νικήσουν τους εξωγήινους. Εξωγήινοι θα είμαστε τότε, αδερφοί. Πάρουν να μαζευτούν από εκεί στον Αρμαγεδόνα, στην περιοχή του Ισραήλ. Θα μαζευτούν όλη η ανθρωπότητα να κάνει πόλεμο με τον ερχόμενο. Διοικούμενοι από τον διάβολο και τον σατανά. Με την οποιαδήποτε τεχνολογία θα έχει τότε η ανθρωπότητα. Αλλά ένας άγγελος θα πάρει τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη και θα τους ρίξει τη γέννα του πυρός. Και όλα τα στρατεύματα θα καταστραφούν. Και θα ξεκινήσει μια καινούργια ζωή εδώ στη γη. Μια καινούργια βασιλεία, η βασιλεία του Χριστού επί της γης. Με τους ανθρώπους που θα επιβιώσουν.
που θα έχουν βάλει το χάραγμα του Αντίχριστου, το 666. Και τα παιδιά τους. Ο διάβολος φυλακισμένος, δεμένος για 1000 χρόνια. Και η Βασιλεία του Χριστού για 1000 χρόνια επί της γης. Μετά τα 1000 χρόνια θα λυθεί ο διάβολος και θα καταφέρει να πλανήσει και πάλι όλους τους ανθρώπους, να τους ξασηκώσει εναντίον του Χριστού και των Αγίων αυτού. Και εκεί πια θα είναι το τέλος. Θα στηθεί θρόνος και οι κρίσεις. Και τότε είναι που θα γίνει λόγος Θεού να καταστραφεί η γη και η ουρανή. Και να μην υπάρχει πια τίποτα για να βρεθεί. Και θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, αυτός που είναι προσδιορισμένος από το Θεό να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και σαν τον Τζοπάνι, που βάζει τα πρόβατα στα δεξιά και τα ερήφια στα αριστερά, θα χωρίσει τους ανθρώπους προς τα δεξιά λέγοντας «Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε τη βασιλεία την ετοιμασμένη για σας προκαταβολής κόσμου». Και θα στραφεί εξ αριστερών στα κατσίκια. «Υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου στο πύρτο εξώτερον, που φτιάχτηκε για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού, αλλά όχι για σας. Αλλά εσείς τον εκλέξατε». Και εδώ τελειώνει η ιστορία του ανθρωπίνου γένους με αυτή τη μορφή που έχουμε σήμερα. Και ξεκινάει πια η αιωνιώτης. Η Νέα Ιερουσαλήμ, η πόλη των εορτών ημών. Η κατοίκηση του Θεού μετά των ανθρώπων. Όπου δεν θα υπάρχει ήλιος, γιατί ήλιος θα είναι ο Θεός. Δεν θα υπάρχει σελήνη, γιατί σελήνη θα είναι το αρνίον το εσφαγμένο. Δεν θα υπάρχει θάλασσα, αλλά μια λίμνη. Και αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς την περιγραφή αυτή την εκπληκτική που ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, δίνει στον Ιωάννη, το μαθητή του Κυρίου, καθώς περιγράφει τη Νέα Ιερουσαλήμ. Εκεί θα βασιλεύει η Εκκλησία του Χριστού εις τους αιώνες των αιώνων. Πώς θα είναι τότε, δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, δεν χωράει στο κεφάλι μας. Ο Λόγος του Θεού λέει εκεί στον τρίτο ουρανό είναι, είδα πράγματα, λέει ο Απόστολος Παύλος, που τον πήγε ο Θεός, ανεκλάλητα. Μπορώ να σας τα πω, αλλά ούτε καν συγχωρείται στους ανθρώπους να τα πούνε. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι προετοιμασμένα, ετοιμασμένα για μας, για τα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, εάν υπάρχει τέτοια βασιλεία, τέτοιο μέλλον, λέει η Γραφή, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια, εάν υπάρχει τέτοιο μέλλον. Για σκεφτείτε αδερφοί αυτό το μέλλον, να το παίζουμε κορώνα γράμματα με αστιάκια του κόσμου αυτού, με φιλοδοξίες, με ματαιοδοξίες, με θυμούς, με οργή, με παράπονα, με ιδιοτέλειες, με γκρίνιες, με επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, με αλαζονία του βίου, με μέρημνα το τι να φάμε και το τι να ενδυθούμε, να παίζουμε κορώνα γράμματα, να διακινδυνεύουμε αυτά τα αιώνια τα οποία μας τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού και τα οποία όπου να είναι έρχονται. Οποίοι λοιπόν πρέπει να είστε εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού. Αυτό πρέπει να κάνετε, και να προσμένετε και να σπέβδετε, να τρέχετε, όχι να τρέχετε σε άλλα πράγματα. Πώς θα κερδίσετε τον κόσμο αυτό, πώς θα απολαύσετε την προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας, τη δόξα του κόσμου αυτού, την καλοπέραση του κόσμου αυτού. Να τρέχετε, αλλά προσμένοντες το Κύριο που θα έρθει. Γι' αυτό αγαπητοί, έτσι προσμένοντες σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Αυτή είναι η προσπάθειά σας, ο αγώνας σας, η σπουδή σας, να βρεθείτε άσπηλοι χωρίς βρώμα και αμόμητη και χωρίς μόμο την μέρα εκείνη που θα ακουστεί η σάλπικα του Θεού και θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του. Γιατί δύο θα είναι σε μια κλίνη.
Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό και θα δουλεύουν μαζί. Δύο θα είναι σε μια κλίνη και θα κοιμώνται μαζί. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό και θα δουλεύουν μαζί. Ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα είναι στο μήλο και θα λέχουν. Η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Η ψυχή μας βρίσκεται εν κινδύνο μέχρι να μεταμορφωθούμε την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Σεις λοιπόν αγαπητοί, τελειώνει υπέροχα ο Απόστολος Πέτρος, προγνωρίζοντες ταύτα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων με τα πάσης βεβαιότητος όλα αυτά τα οποία θα συμβούν και τα περιγράψαμε σήμερα πολύ συνοπτικά αλλά με μεγάλη ακρίβεια καθώς είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού, προγνωρίζοντες ταύτα, φυλάτεστε δια να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων, καθώς ο πονηρός ζητάει να καταπιεί δυνατόν και τους εκλεκτούς και να πλανήσει δυνατόν τους εκλεκτούς. Φυλάτεστε από την πλάνη των ανώμων, μήπως εκπέσετε από το βράχο, από το στηριγμό, από το βράχο που σας έχει θέσει ο Χριστός. Η ζωή μας είναι πάνω στο βράχο των αιώνιων και εκεί να μείνει, αδελφοί. Στο βράχο των αιώνιων. Εκεί θα οικοδομούμε, εκεί θα ζούμε και ο βράχος ο αιώνιος, αδελφοί, αγαπητοί, είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού και να το θυμόμαστε και να το προσέχουμε πάσο λέγον Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που πράττει το θέλημά μου του εν της ουρανής. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, η οποία ξεκίνησε, βγήκε, αλλά έμεινε στον δρόμο. Εμείς έχουμε ξεκινήσει, έχουμε βγει, προχωράμε, μη μείνουμε στον δρόμο, αδερφοί. Γι' αυτό μη βλέψετε εις τα οπίσω, αλλά εις τα μπροστά. Μη βλέψετε εις τα σαλευόμενα, στα σάλευτα μπροστά. Μη βλέψετε εις τα προσωρινά, στα αιώνια μπροστά. Μη βλέψετε στα μάταια, αλλά στα ένδοξα που είναι μπροστά μας. Μπροστά μας, αδερφοί αγαπητοί, είναι η Βασιλεία του Θεού, η αιώνια ζωή, η Ανάσταση των νεκρών, η αρπαγή της Εκκλησίας, η δόξα του Χριστού, η έλευση του Ιησού Χριστού. Μη βλέπουμε πίσω, αδερφοί. Ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί το άρωτρον και στρέφει στα οπίσω, είναι αρμόδιος της Βασιλείας των Ουρανών. Βάλαμε το χέρι μας στο άρωτρο, ας οργώσουμε. Μπροστά, αδερφοί. Ασταμάτητα μπροστά. Μη φοβάσαι. Μη δηλιάς. Ας μην ταράτε την καρδιά σου. Στον Θεό πιστεύετε, φωνάζει ο Χριστός, και σε με πιστεύετε. Εκεί στα οικήματα, στον οίκο του πατρός μου υπάρχουν πολλά οικήματα. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Ίσχυε και ανδρίζου. Εγώ είμαι μετά σου. Ίσχυε και ανδρίζου, εγώ είμαι ο προπορευόμενος. Αν είμαι εγώ μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου. Αν είμαι εγώ μαζί σου, τι μπορεί να σου κάνει άνθρωπος. Αυτή είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, γιατί ο Κύριος έρχεται καθήν ημέραν, δεν στοχάζεστε. Αμήν.